Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 16ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Κύριε Ρουσέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η σημασία πραγματοποίησης τέτοιων συνεδρίων και για το ΣΠΕΛ και για τις εταιρείες του κλάδου, αλλά και ποιες είναι οι νέες τάσεις στην αγορά των λιπασμάτων. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Καταρχήν θέλω να τονίσω τη σημασία του συνεδρίου και τέτοιου είδους συνεδρίων, ιδιαίτερα όσον αφορά στο έδαφος. Το σύμπλεγμα αέρας, νερό, έδαφος είναι αυτό στο οποίο αναπτύσσεται η γεωργία παγκοσμίως. Έχει έρθει η στιγμή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κρατών να δοθεί στο έδαφος η σημασία που πρέπει να δίδεται. Όπως ακούσαμε και στο συνέδριο, ένα μεγάλο μέρος των εδαφών παγκοσμίως και στην Ευρώπη έχουν υποστεί υποβάθμιση λόγω διαφόρων παραγόντων. Άρα λοιπόν αυτή η πρόκληση, είτε και με την διαδικασία όπως εξελίσσεται, είτε και με καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής όπως πρόσφατα αντιμετωπίσαμε στη Θεσσαλία, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έδαφος να αντιμετωπιστεί ως ένα υπόβαθρο ανάπτυξης της γεωργίας και να δοθεί η σημασία που πρέπει, και ταυτόχρονα ο επιχειρηματικός κόσμος και οι εταιρείες αναπτύσσουν προτάσεις, αναπτύσσουν προϊόντα, αναπτύσσουν ιδέες οι οποίες να ανταποκρίνονται στη στόχευση αυτή, δηλαδή στη διατήρηση της γονιμότητας, στη βελτίωση της υγείας του εδάφους και θα έλεγα και στην regeneration της γεωργίας γενικότερα.